ατίθασος στα νιάτα του. Γοητευτικός, κοσμοπολίτης των ευρωπαϊκών και αθηναϊκών σαλονιών στην ακμή του. Εξερευνητής του αγνώστου και ιδεαλιστής στα ύστερα του χρόνια, ο Κοσμάς Πολίτης έγινε γνωστός στους λογοτεχνικούς κύκλους από το πρώτο του βιβλίο, «Το Λεμονοδάσος». Το έργο του, όπως η ζωή, η φιλοσοφία και τα πιστεύω του, ήταν σε διαρκή αναζήτηση και εξέλιξη. Πολλοί από τους ήρωές του ήταν άτακτα παιδιά που έκαναν σκανταλιές και έτρεχαν ελεύθερα στους δρόμους. Έμεινε στη λογοτεχνική ιστορία ως ο συγγραφέας της γενιάς του 30 που με κάθε του έργο εισήγαγε και κάτι πρωτοποριακό για την εποχή του. Το πραγματικό του όνομα ήταν Πάρης Παρασκευάς Ταβελούδης και γεννήθηκε στην Αθήνα το 1888. Ο πατέρας του, Λεωνίδας, καταγόταν από τη Μυτιλίνη και η μητέρα του Καλλιόπη από το Αιβαλί. Η οικογένειά του μετακόμισε στη Σμύρνη όταν ο Πάρης ήταν μόλις 2 ετών. Στα σοκάκια της Σμύρνης γνωρίστηκε και έπαιξε με παιδιά Τούρκων, Εβραίων, Αρμενίων και διάφορων άλλων εθνοτήτων που ζούσαν τότε αρμονικά στη Μικρά Ασία. Η μητέρα του πέθανε όταν εκείνος ήταν 12 χρονών και τη φροντίδα του ανέλαβε μια Γαλλίδα δασκάλα και η μεγαλύτερη αδελφή του, Μαρία. Ο πατέρας Ταβελούδης ήθελε ο γιος του να αποκτήσει ευρωπαϊκή παιδεία και αγωγή. Τον έστειλε να φοιτήσει στην Ευαγγελική Σχολή και μετά στο Αμερικάνικο Κολέγιο της Σμύρνης. Στη Δευτέρα Γυμνασίου εγκατέλειψε το σχολείο και άρχισε να εργάζεται ως τραπεζικός υπάλληλος. Το 1918 παντρεύτηκε την Κλάρα Κρέσπη, μια ευγενή αυστρο-ουγγρικής καταγωγής που έκανε υπασία με τις κόρες του Κάιζερ και διέθετε ένα από τα πρώτα αυτοκίνητα που εμφανίστηκαν το 1924 στην Αθήνα. Κατά τη Μικρασιατική καταστροφή, έφυγε με τη σύζυγο και τη μικρή τους κόρη Φίβη από τη Σμύρνη και εργάστηκε στα υποκαταστήματα που είχε η Ιωνική Τράπεζα στο Παρίσι και το Λονδίνο. Εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα το 1924 και 6 χρόνια μετά στη βίλα τους, στο Παλαιό Ψυχικό, την οποία είχε σχεδιάσει ο ίδιος ο Κοσμάς Πολίτης. Στα κοσμικά σαλόνια της Αθήνας γνωρίστηκε με την αστική τάξη της εποχής και ήταν περιζήτητος στις παρέες. Το έργο του Κοσμά Πολίτη είναι σε πολλά σημεία πρωτοποριακό για την Ελλάδα και επηρεασμένο από διαφορετικές λογοτεχνικές τάσεις και κινήματα. Πρώτος δημιούργησε ήρωες από την αστική τάξη και ήταν ο πρώτος που έγραψε βιβλίο με πρωταγωνιστές εφήβους. Στα λογοτεχνικά γράμματα εμφανίστηκε το 1930 με το μυθιστόρημα «Λεμονοδάσος» και το φιλολογικό ψευδώνυμο «Κοσμάς Πολίτης». Στο κείμενο χρησιμοποιούνταν οι δημοτικοί με εκφράσεις από την καθαρέμουσα και αρκετές ανορθογραφίες. Η ιστορία είναι γραμμένη σε πρώτο πρόσωπο και περιγράφει τη σχέση του Παύλου, ενός νέου αρχιτέκτονα, με τη Βίργο. Ο ήρωας έρχεται στον πόρο από το Παρίσι, οδηγεί αυτοκίνητο, ακούει τζαζ και είναι από εύπορη οικογένεια, όπως και η Βίργο. Ήταν μια κοσμογονία, ας πούμε, το Λεμονοδάσος. Επίσης κόμισε μια αλλαγή σκηνικού. Δηλαδή, από το σκηνικό της πόλης, των κλειστών χώρων, των μικρών δρόμων, των μίζερων συνοικιών, ξαφνικά βρεθήκαμε στην ανοιχτή φύση, στη θάλασσα, στα νησιά, στο πήγαινε έλα με το βαποράκι Πειραιά Πόρο, Λεμονοδάσος. Και αυτό ήταν επίσης ένα πολύ σημαντικό άνοιγμα της ελληνικής πεζογραφίας, της ελληνικής λογοτεχνίας και στην ποίηση συνέβη το ίδιο, που χαιρετίστηκε ήδη εκείνη την εποχή και από εκεί και πέρα έγινε σειρμός, έγινε ένα δέον για την ελληνική λογοτεχνία. Η πρώτη έκδοση εξαντλήθηκε αμέσως και οι κριτικοί βιβλίου της εποχής, μεταξύ των οποίων και ο Φώτος Πολίτης, έγραψαν επένους. Ο συγγραφέας, μάλιστα, επεδίωξε και συναντήθηκε προσωπικά με τον Φώτο Πολίτη με στόχο να ακούσει από κοντά τη γνώμη του. Του είπε: «Ξέρετε, γράφω για πρώτη φορά. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου».
Ο κριτικός του απάντησε μέσα από τα δημοσιεύματά του. Τούτο φαίνεται καθαρά, γιατί στο λεμονοδάσος δεν υπάρχει φιλολογία, υπάρχει ζωή, πληθώρα ζωής. Το 1933 έγραψε το δεύτερο μυθιστόρημά του, την Εκάτη. Το περιεχόμενο αφορούσε την κρίση στο γάμο του πρωταγωνιστή και τη διάσταση με τη γυναίκα του. Την ίδια περίοδο ο συγγραφέας βίωνε παρόμοιες συνθήκες στην προσωπική του ζωή. Μάλιστα, γι' αυτό το λόγο έφυγε από την Αθήνα και εγκαταστάθηκε στην Πάτρα. Στην πρώτη έκδοση της Εκάτης φαίνονται και οι θεοσοφικές ανησυχίες που διακατήχαν τον κοσμάπολίτη εκείνη την εποχή, καθώς και η πεποίθηση ότι η κοινωνική αναμόρφωση που πολλοί διανοούμενοι επιθυμούσαν θα μπορούσε να πετύχει με την ανύψωση του πνεύματος. Στην Πάτρα έγραψε και την Ερώικα, που εκδόθηκε το 1938 και απέσπασε ένα χρόνο μετά το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος. Στο βιβλίο που περιέχει αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία, ξετυλίγεται ο κόσμος των εφήβων, οι φάρσες, οι εκδρομές και οι πρώτες αγωνίες για την ενήλικη ζωή. Για να σας πω, παλιόπαιδα, να παταλούν να παίξετε, ο κόσμος κοιμάται! Ακού να σου πω, βρομοδουλικό, ο δρόμος είναι δημόσιος. Δεν μας πες τι θα κάνουμε. Πάρε τα μούτρα σου και τράβα από εδώ και θα φωνάξω τον γιατρό. Μη μου το λες γιατί φοβάμαι. Ο Κοσμάς Πολίτης γνώριζε τους ποιητές του μοντερνισμού και όπως φαίνεται στα γραπτά του, ενσωμάτωνε στα έργα του ιδέες και λογοτεχνικές τάσεις που επικρατούσαν εκείνη την εποχή στο εξωτερικό. Μάλιστα, στην Ερώικα, σύμφωνα με τους μελετητές του, χρησιμοποιεί τη μυθική μέθοδο, την αντίστοιχη δηλαδή της αρχαιότητας με το παρόν, όπως και ο James Joyce στον Οδυσσέα. Ο νεαρός Λοΐζος, του Πολίτη, παραπέμπει στον Αχιλλέα, ο αδικοχαμένος φίλος του, στον Πάτροκλο. Το 1942 η ζωή του άλλαξε με το θάνατο της κόρης του Φίβης. Συντετριμμένος ο συγγραφέας, παραιτήθηκε από την τράπεζα όπου εργαζόταν στην Πάτρα και επέστρεψε στην Αθήνα και στη γυναίκα του. Η κατοχή και στη συνέχεια ο εμφύλιος πόλεμος είχαν αλλάξει τη ζωή στην Ελλάδα. Ο ίδιος μετέφραζε ξένους λογοτέχνες για να επιβιώσει. Μάλιστα, πούλησε το σπίτι του σε έναν μαυραγωρίτη, στον οποίο πλήρωνε ενίκιο, μέχρι που το ελληνικό δημόσιο το κατέσχεσε από το μαυραγωρίτη και ο πολίτης τελικά κατέβαλε το ενίκιο στο κράτος. Ήταν η εποχή που έκανε μεταστροφή στο έργο και τις ιδέες του. Το 1944 έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και την επόμενη χρονιά δημοσίευσε το μυθιστόρημα «Το Γυρί», που παρουσιάζει τους κοινωνικούς προβληματισμούς του συγγραφέα. Επίσης, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς, με το ψηφοδέλτιο της οποίας πολιτεύτηκε, χωρίς επιτυχία, στην Πάτρα το 1951. Στο Γυρί, που εκδόθηκε το 1945, οι πρωταγωνιστές είναι παιδιά και εργάτες από τις φτωχότερες τάξεις, με όνειρα, ελαττώματα και προσδοκίες. Στο ίδιο κοινωνικό πνεύμα και το διήγημα «Κορομιλιά», για το οποίο έλαβε το κρατικό βραβείο διηγήματος. Το 1961 έγινε επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λογοτεχνών. Το μεγάλο του αριστούργημα «Ο Κοσμάς Πολίτης» το έγραψε το 1962 με τίτλο «Στου Χατζηφράγκου». Γι' αυτό βραβεύτηκε με το πρώτο κρατικό βραβείο μυθιστορήματος. Μέσα από τις σελίδες του είναι φανερή η νοσταλγία για τα παιδικά του χρόνια στη Σμύρνη. Ο αφηγητής είναι ένας περιβολάρης που στην καταστροφή έχασε την έγκυο γυναίκα του. Όμως, περιγράφοντας τον πόνο της απώλειας, ο ίδιος έχει τη δύναμη να αποδεχθεί ότι διώξεις έγιναν και από τις δύο αντιμαχόμενες χώρες. Και από εδώ και από εκεί έγιναν φοβερές αγριότητες. Το γνωρίζουμε τώρα πολύ καλά και από την ιστορία, γράφει ο Κοσμάς Πολίτης. Ενώ στο κεφάλαιο «Πάροδος» είναι εμφανή τα στοιχεία από τις αρχαίες τραγωδίες. Την 21η Απριλίου του 1967, η μέρα του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών, ο πολίτης βρήκε τη γυναίκα του νεκρή στο σπίτι τους και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη ως αριστερός και ανακρίθηκε.
Αφέθηκε ελεύθερος με παρέμβαση του φιλέλληνα Ροζέ Μιλιέξ, καθηγητή του Γαλλικού Ινστιτούτου και της σύζυγου του Τατιάνας Γκρίτσι Μιλιέξ. Συγκλονισμένος από το θάνατο της γυναίκας του, ο Κοσμάς Πολίτης άρχισε να γράφει το τελευταίο μυθιστόρημά του, Τέρμα. Το Τέρμα έμεινε ημιτελές και εκδόθηκε μετά το θάνατό του με επιμέλεια του Γαβριήλ Νικολάου Πεντζίκη. Η ηρωίδα του βιβλίου είναι η Σόφη, μια βιρτουόζος του πιάνου που στην πορεία της ζωής της ανακαλύπτει και αγαπά το ακορντεόν. Οι μελετητές του Πολίτη έχουν παρατηρήσει σε αυτό το έργο πολλές ομοιότητες με τη ζωή και τη μεταστροφή και του ίδιου του συγγραφέα. Στο Τέρμα, όπως και σε όλα τα βιβλία του Κοσμά Πολίτη, η μουσική συνοδεύει και χαρακτηρίζει τη δράση και το περιβάλλον των ηρώων του. Σε όλα τα μυθιστορήματά του βρίσκουμε αναφορές στην κλασική μουσική, στη τζαζ, στην όπερα, στην λαϊκή ελληνική μουσική και στα ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Τη σχέση με τη μουσική που έχει αναπτύξει ιδιαίτερα ο αισθητισμός, την έχουμε ολόιδια και στον Κοσμά Πολίτη. Μια, θα έλεγα, σε μια κλίμακα σοπαίνα, αν έπρεπε να την παραβάλει κανείς, να βρει κάποιο αντίστοιχο στη μουσική. Στην Ερώικα διάλεξε τη δομή και την εξέλιξη των θεμάτων, βασικών θεμάτων, της συμφωνίας του Μπετόβεν, της γνωστής τρίτης συμφωνίας του Μπετόβεν με τον τίτλο Ερώικα, και δημιούργησε ένα βιβλίο με την ίδια δομή. Ο Κοσμάς Πολίτης έφυγε από τη ζωή στα 86 του χρόνια, αφού ο ίδιος είχε αναθεωρήσει πολλές από τις αρχικές απόψεις της ζωής του. Μάλιστα, χώριζε το έργο του σε δύο περιόδους σε σχέση με την πλοκή, το ύφος και την επιλογή των ηρώων. Η πρώτη άρχισε με το Λεμονοδάσος και περιλαμβάνει τα κοσμοπολίτικα έργα του μέχρι το 1940. Ακολούθησε η δική του ιδεολογική μεταστροφή που αποτυπώνεται στο διαφορετικό ύφος, περιεχόμενο, αλλά και στη διαφορετική γλώσσα. Από το Γυρί και μετά, η γλώσσα του δεν είναι αυτή του μεσοαστικού σαλονιού των πρώτων έργων του, αλλά συχνά μια λαϊκή διάλεκτος με τοπικά γλωσσικά στοιχεία. Ο Κοσμάς Πολίτης αποτελεί ένα σημαντικό, ξεχωριστό κεφάλαιο για τη νέα ελληνική λογοτεχνία. Επίσης, μέσα από τις δικές του μεταφράσεις, το ελληνικό αναγνωστικό κοινό διάβασε για πρώτη φορά Βοκάκιο, Κίπλινγκ, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, Τένεσι Ουίλιαμς, Έντγκαρ Αλαν Πόε και πολλούς άλλους. Η επιθυμία του για κοινωνική αναμόρφωση εκφράστηκε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους μέσα στα έργα του. Η αισθητική του αποτελεί και σήμερα πεδίο μελέτης για τους ερευνητές.